Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε αυτό το vlog. Καλημέρα και στον κύριο εκεί. Με βλέπει, αν δεν τον βλέπετε. Καλημέρα κύριε. Η ώρα είναι 8 και 34, 35 τώρα. Α, πρέπει να φύγω γιατί δεν θέλω να αργήσω. 9 η ώρα. Έχουμε όρντινο για το τρέιλερ του Έλα Χαμογέλα. Είναι πραγματικότητα αυτή η σκληρή, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική επιστροφή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Έλα Χαμογέλα, season 3. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Όπα λίγο. Λοιπόν, λέω να σας βάλω λίγο εκεί για να τα λέμε. Δεν ξέρω πόσο βλέπετε τώρα. Υπομονή. Υπομονή, γιατί υπάρχει και συμβαίνει και κάποια οδήγηση. Πώς ήταν το καλοκαίρι σας? Πείτε μου τα νέα σας. Τι κάνατε? Τώρα πάμε πίσω στη δουλειά. Έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα τεστ κορονοϊού και τα συναφή. Εγώ έκανα 2 τεστ, θέλω να σας πω. Ένα έκανα το καλοκαίρι. Έκανα το καλοκαίρι αφού πήγα πάρω να ξομίκονο και Κέρκυρα. Που ήταν και κάπως εστίες το λες. Βέβαια, αφού έφευγα γινόταν εστίες. Και λέω μήπως εγώ τους το πάω, όπως το εγώ. Και μετά πήγα Κέρκυρα και πριν πάω Χαλκιδική, που θα ήταν οι γονείς μου, για να είμαι σίγουρη, χτυπάω ένα τεστάκι στην Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν στην Κέρκυρα μου κάνουν αυτό από τη μύτη. Μπαίνει και νιώθεις ότι ανεβαίνει και σου τρυπάει κάπως στον εγκέφαλο. Αυτό έκανα στην Κέρκυρα, όλα καλά, δεν κολλήσαμε κάτι. Και μετά, γυρνώντας από την Χαλκιδική, πάω Μυτιλίνη, σκάει και εκεί εστία, δηλαδή λέω ρε φίλε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τη φάση. Και γυρνώντας πίσω στην Αθήνα λοιπόν από τη δουλειά, μας είπαν να κάνουμε πάλι τεστ. Και αυτή τη φορά μου κάνανε το άλλο, αυτό που σε τρυπάνε και σου παίρνουν αίμα για να δούνε και τα αντισώματα. Και ούτε αντισώματα παίζουν, δηλαδή δεν είναι ότι κάπου το πέρασα ήσυχα. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι είμαι αρκετά προσεκτική βέβαια, δηλαδή μπορεί να γυρνοβολάω, αλλά προσέχω. Είδα που μου βάλατε χέρι και για αυτή τη μάσκα στο καράβι, δεν έχετε άδικο. Με τα παιδιά μου ζορίζομαι όμως πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσω τα παιδιά μου να φοράνε όλη την ώρα μάσκα και να δω πως θα γίνει και στο σχολείο. Θα μου πεις βέβαια θα είναι όλα εκεί μαζί. Κάπως θα πείθει το ένα τ' άλλο. Θα βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιλογή. Μπορεί το σχολείο να τους επιβληθεί καλύτερα από τη μάνα τους. Πιστεύω ναι. Αυτά. Σας αφήνω να ισιώσετε. Συγγνώμη, γιατί ήρθες από το άγριο χάραμα εσύ? Έλα μου, ντε. 9 η ώρα μου λένε να έχουμε όρτινο. Γιατί σου είπαν 9 όρτινο, παιδί μου? Εγώ θέλω 2,5 ώρες να ετοιμαστώ. Πήγαινε κοιμήσου μια ωρίτσα. Και ξανά. Μα πραγματικά, γιατί ήρθατε από τώρα? Παραγωγή. 9 η ώρα λένε να είσαι όλοι εκεί. Τραγικό. Δεν κάνω παιδί μου 2,5 ώρες. Δεν ξέρω. Θα πιούμε καφέ τόσες μέρες εγώ να σε δω. Και άντε, ο Κωνσταντινάκος είναι και εύκολος. Ποιος ακούει τον Παύλο τώρα που θα με περιμένει να ετοιμαστώ? Λοιπόν, εδώ ήρθαμε στο πλατό. Πω, ποιος τον ακούει? Καλημέρα, Ελένη. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί τους έφερες από τις 9 η ώρα τους άλλους? Είναι κάνει bonding, είναι το πρώτο τρέιλερ της χρονιάς. Όλοι μαζί. Δεν το ξέρεις μετά από τόσα χρόνια ότι θέλω 2,5 ώρες να ετοιμαστώ. Πω, ποιος τους ακούει? Γεια σου, Ελενίτσα μου! Θα σε φιλήσω! Έχεις κάνει τεστ, ε? Ναι, COVID free. Δεν πιστεύω. Όχι, είμαι καθαρίσεις. Εντάξει. Τι κάνει το styling? Πολύ καλά. Το styling, εδώ, χαμός, μπράβο. Χαμογελάω. Δεν κάνανε έτσι τα ματάκια σου. Η Ρούλα μπάε τώρα πρωί. Ναι, συμβαίνουν κάποιες προετοιμασίες. Εδώ η θεία μας κάνει λίγο αέρα. Η Ελένη στη γωνία, εκεί θα κάθεσαι. Εγώ τι και στο ένα πόδι. Εγώ καθρεφτάρα. Εγώ πουλάρα. Ρε μην τις κρύβετε τις φακίδες. Δεν τις πρόλαβα. Άμα δείτε τι φακίδες έχει τέλειες. Δεν φαίνονται. Να τις κάνεις από πάνω. Μα να τις πατήσουμε. Ναι, είναι τέλειες οι φακιδούλες της. Αλλά εκεί στη γωνία, στο ένα πόδι. Μη χαλαρώνεις. Λοιπόν, εδώ έχει συμβεί η σχετική αναστήλωση. Κάπως αρχαιολινικό το κόνσεπτ. Γιατί φέραμε τον Παύλο τόσο νωρίς? Κάνουμε και κάποιο γύρισμα, κύριε Μπαρμπουζάνη. Διευθυντής ακτινοβολίας.
Ορίστε, να. Βλέπεις έτοιμη για Σαββατοκύριακα. Ε, όχι ακόμα. Γιατί το κάνεις αυτό. Έτσι, έτσι. Γιατί το κάνεις, γιατί το φουντώνεις πάνω στην κούκλα. Ακόμα όχι. Εγώ είμαι. Τρέχει. Το άλλο μάτι, ξανά κάτω πολλές φορές. Με το άλλο μπορώ. Έλα, χαμογέλα. Έχω σηκωθεί από 7 ώρα το πρωί και δεν μου έρχεται καθόλου να μιλήσω. Έλα, λίγο. Με τα μάτια. Είμαι για season 3. Πάρα πολύ έτσι. Πάρα πολύ όρεξη. Η ωραία που ξεκινάμε. Season 3 το πιστεύεις. Πότε κάναμε το πρώτο δοκιμαστικό. Κωνσταντίνε, season 3. Κωνσταντίνε, season 3. Εγώ έπεισα ότι δεν θα έρθει season 3. Ούτε στο Survivor δηλαδή. Αλλά τελικά ήρθε, ναι. Ζήκουμε κανονικό. Και πώς σε κρατήσαμε. Αχ, τι τραβήξαμε για να μείνεις. Ακριβοθόρητο. Αχ. Μην νομίζετε. Χάρη μας κάνει. Την καλύτερη παρέα, βρε. Εμείς είμαστε. Πες. Αντικειμενικά να τα πούμε. Όχι, αντικειμενικά. Όχι, είμαστε. Όχι επειδή το λέμε εμείς. Όχι. Για εμάς. Πιο κανονικοί άνθρωποι υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Το γραφείο. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, έχουμε και τον κύριο. Δύσκολος άνθρωπος. Πω, Παναγία. Δύσκολος άνθρωπος. Τον αγαπάω πολύ. Θέλω να καταγραφεί αυτό. Τον αγαπάω πολύ. Η Ελένη προσπαθεί να τον κερδίσει. Τρία χρόνια. Τρία seasons. Να κερδίσει την καρδιά του. Προσπαθεί. Είμαι λίγο κοντά. Μου θυμίζει κάπου αυτό. Αυτό ένα ρόλο μου θυμίζει, ρε παιδί μου. Εσύ που είσαι κολλητή του και κουμπάρα του, πιστεύεις ότι το έχω καταφέρει. Ούτε εμένα με συμπαθεί πολύ. Ενώ είσαι κολλητή του και κουμπάρα του. Φαντάσου. Να, σκέψου που είμαι εγώ. Δεν θέλει σκηνοθέτηδά μα. Δείτε το κορίτσι μα το καινούριο. Έρε τι θα τραβήξει, δεν ήξερε. Δεν ήξερε. In the dark, weightless, working hard, wanting to return his love. Now he's beating. Το δικό σου είναι χάρη. Μια μπανάνα έκανε. Λέσαι με να βρήκε να το κάνεις αυτό. Πού είναι εκεί. Βάλεις και εκεί. Βάλεις και δόντια τώρα. Έτσι. Το κενό. Ναι, το κενό. Κάνα κοινό δόντια μαζί. Το χαμόγελό μου. Ελένη, ζωγράφισες. Να βάζεις και το χρόνο. Μάντεψε ποιο είναι το πιο άσχημο χαμόγελο. Έχει ένα boost. Το πιο διάπλατο. Εγώ πιστεύω ότι είναι διάπλατο, ενώ τα άλλα είναι ψυχτό. Είναι το Παύλου. Το Παύλου είναι το πιο διάπλατο. Το Παύλου είναι έτσι. Είναι έτσι όπως το τραβάς. Προς τα κάτω. Είναι αυτό. Αυτό πρέπει να βάλεις και να κάνεις. Ναι. Βάλει την ανάποδα. Από κάτω. Καλή σεζόν. Μόλις τελειώσαμε, να αφήνω πίσω μου τα πλατό και φεύγω. Να πάω στα παιδάκια μου, γιατί τώρα που δεν έχουμε και σχολείο, είναι πάρα πολύ θέμα. Δεν μπορώ να τους αφήσω. Εγώ κάνω όλες μου τις δουλειές όταν αυτά έχουν σχολείο. Όταν δεν έχουν σχολείο, είναι πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας πήρα λίγο έτσι μαζί μου. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Σας αρέσουν τα backstage συνήθως να τα κάνουμε. Ήθελα έτσι να σας βάλω και στο κλίμα. Ξεκινάμε και 12 Σεπτεμβρίου. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που για τρίτη σεζόν θα είμαστε μαζί σας και σας περιμένουμε στην παρέα μας. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, 12 Σεπτεμβρίου μαζί με τα γενέθλιά μου. Πρεμιέρα και γενέθλια μαζί. Δεν μου έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Να ξεκινάω τόσο νωρίς. Πάντα ξεκινάει η σεζόν τέλη Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά. Τώρα λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου το βρήκαμε και πολύ καρμικό και ξεκινάμε. Πολλά πολλά φυλάκια. Γυρίσατε όλοι, ε. Δεν πιστεύω να έχει ξεμείνει κανένας πουθενά. Πολλά φυλάκια, σας αγαπώ πολύ 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 ακριβώς όπως είστε.